Παγώνουν οι συνδρομές των μη εμβολιασμένων στα γυμναστήρια. Μόλις μία ημέρα από την τήρηση των νέων μέτρων που ισχύουν από τη Δευτέρα για τους κλειστούς χώρους, οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων είδαν την κίνηση να μειώνεται κατά 20%. Τα γυμναστήρια είναι πλέον απαγορευμένες περιοχές για τους ανεμβολίαστους, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις πουλάνε τις συνδρομές τους μέσω αγγελιών. Οι χώροι άθλησης είναι πλέον άδειοι. Ο κόσμος ζητάει διακοπή ή και επιστροφή συνδρομών. Επιβαρύνουν και άλλο την ήδη δύσκολη κατάσταση, γιατί έχουμε, οι οδηγίες λένε ότι πρέπει να δουλεύουμε στο 50% της δυναμικότητας του γυμναστηρίου. Mm-hmm. Οπότε τα έξοδά μας είναι στο 100%, ενώ τα έσοδά μας είναι κάτω από το 50%. Οι υπεύθυνοι των γυμναστηρίων πλέον δεν επιτρέπουν την είσοδο στις αίθουσες των γυμναστηρίων για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί. Σε αυτές έχουν πρόσβαση μόνο όσοι είναι εμβολιασμένοι ή έχουν πιστοποιητικό νόσησης. Ωστόσο, αρκετοί εμβολιασμένοι είχαν σταματήσει να πηγαίνουν στα γυμναστήρια το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας του φόβου ότι μπορούν να νοσήσουν από κορονοϊό, λόγω του ότι δεν υπήρχε περιορισμός στους μη εμβολιασμένους. Πιστεύω ότι αν δεν βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος να πιστούν όλοι αυτοί, ότι το πιο πιθανό είναι να παραμείνουν αρνητές. Έτσι, θα πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος βέβαια, όχι αυτός ο τρόπος, θα πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος να προσεγγιστούν αυτά τα άτομα. Κάποιοι λίγοι να το κάνουν. Αυτό το μήνυμα που παίρνουμε εμείς είναι ότι αυτός ο τρόπος που ασκείται μία πίεση, εν πάση περιπτώσει, τους κάνει να αντιδρούν. Αρκετοί είναι εκείνοι που επιλέγουν εναλλακτικούς τρόπους άθλησης, όπως να αθλούνται σε ανοιχτούς χώρους ή να κάνουν personal training. Ο καθένας κάνει επιλογές. Με τις ίδιες επιλογές θα πορευτεί και αυτά που κάνει θα είναι είτε εις βάρος του είτε προς καλό του. Τουλάχιστον δεν θα είναι εις βάρος των άλλων. Ας πάνε σε εξωτερικούς χώρους, ναι. Παιδιά κάνουν επιλογές. Έκαναν τις πρώτες επιλογές να μην εμβολιαστούν και τώρα θα πρέπει να βρουν εναλλακτικούς τρόπους. Κάποιοι θα εμβολιαστούν, άλλοι θα πάνε σε γυμναστήρια παρανόμου φύσεως. Αναλόγως. Κάποιοι θα εμβολιαστούν σίγουρα. Η πανδημία ήρθε στην πιο καλή οικονομική περίοδο για τα γυμναστήρια, σε μήνες όπως ο Μάρτιος, ο Απρίλιος και ο Μάιος, που τα γυμναστήρια κάνουν το μεγαλύτερο τζίρο όλης της χρονιάς. Η ζημιά ήταν τεράστια και ίσως καθοριστική για μερικούς χώρους γυμναστικής, αφού πολλοί μετά το lockdown δεν κατάφεραν να συνεχίσουν και να επαναλειτουργήσουν.